Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι οι καλοί μας φίλοι και όπως είχαμε προαναγγείλει, έχουμε στο στούντιό μας φιλοξενούμενο σήμερα τον Δήμαρχο Καλύμνου, τον κύριο Γιάννη Γαλουζή. Καλώς ήρθατε, κύριε Δήμαρχε. Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Καλό μεσημέρι στους συμπατριώτες μας, τους τηλεθεατές του σταθμού σας. Εμείς σας καλέσαμε βέβαια για να μας πείτε για την επίσκεψη στην Αθήνα, αλλά εντωμεταξύ έγιναν και οι βραβεύσεις των εθελοντικών ομάδων στο νησί για πρώτη φορά. Μπράβο σας, συγχαρήκαμε και δημοσίως χθες. Ευχαριστήρια, ναι, ήταν μια πολύ καλή πρωτοβουλία. Απλώς ακούστηκαν κάποια σχολιάκια, θα τα... Δεν τα ξέρω τα σχόλια, νομίζω όμως ότι ήταν σαφής ο πρόεδρος και εισηγητής ο κύριος Μαγκούλιας, ο οποίος είπε ότι αυτή είναι η πρώτη ενότητα. Το είπαμε άρα, και αυτό βέβαια. Άρα το είπαμε. Άρα θα ακολουθήσει μια δεύτερη ενότητα που έχει σχέση με τον πολιτισμό, που είναι ένα βασικό κομμάτι, και τον αθλητισμό. Θεωρήσαμε ότι οι ενότητες αυτές είναι πιο συναφείς, πολιτισμός και αθλητισμός, μια και είναι και ο ίδιος κωδικός και τα ίδια χρήματα διατίθεται. Άρα ξεκινήσαμε δηλαδή με ποιο τρόπο λοιπόν λειτουργούν αυτές οι ομάδες. Ναι, γι' αυτό σας έδωσα απάντηση. Το είχε πει όμως. Νομίζω στην εισήγηση του ο κύριος Μαγκούλιας το είπε. Άρα η επόμενη επομένως ενότητα θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι σε ένα μεγαλύτερο χώρο. Οπότε μπορεί να γίνει και σε. Υπάρχει πολύ ενδιαφέρον. Να σας πω κάτι. Γίνεται μια εκδήλωση, δεν ξέραμε, δεν έχει ξαναγίνει τέτοια εκδήλωση. Χαιρόμαστε που τελικά ο χώρος δεν έφτασε, γιατί είχαμε 150 καθίσματα, είχε αρκετούς όρθιους κτλ. Άρα υπήρχε αρκετός κόσμος και υπήρχαν και πολλοί που έφυγαν. Λυπούμαστε που δεν μπορέσαμε. Έτσι πρέπει να βλέπουμε. Πρέπει να βλέπουμε τα θετικά και να πηγαίνουμε μπροστά. Λαμβάνουμε υπόψη τα αρνητικά, άρα για την πρακτικότητα, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να βρούμε μετά στην επόμενη εκδήλωση έναν μεγαλύτερο χώρο, προκειμένου να καλύψουμε αυτό το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε. Όμως, επί της ουσίας, πράγματι, αυτό έγινε για πρώτη φορά, συγκινήθηκαν πάρα πολλοί από αυτούς, θεωρώ ότι ήταν υποχρέωση όλων μας, υποχρέωση όλων μας, γι' αυτό και η απόφαση ήταν ομόφωνη του Δημοτικού Συμβουλίου, να δώσουμε έναν έπαινο, το ελάχιστο είναι αυτό, ένα μεγάλο ευχαριστώ, έτσι, για την προσφορά τους, την διαχρονική σε τόσο σημαντικά θέματα. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι αφιερώνουν πολύ χρόνο από την ζωή τους, από το λίγο ελεύθερο χρόνο που έχει ο καθένας, προκειμένου να έρθει δίπλα και να καλύψει και να γιατρέψει και να περιθάλψει τα λοιπόν, ακριβώς. Και να έρθει να καλύψει τα κενά της πολιτείας σε πάρα πολλά θέματα. Όταν ακούσατε τον αριθμό, ας πάμε δηλαδή από τον σύλλογο ο οποίος συγκεντρώνει χρήματα και βοηθά άπορους φοιτητές. Ακούστε το νούμερο, πάνω από 200 έχουν καλύψει προκειμένου να σπουδάσουν. Δηλαδή πάνω από 200 παιδιά σπούδασαν λοιπόν μέσα από εκεί. Ή ξέρω εγώ τι να πάρουμε, τους άλλους συλλόγους οι οποίοι στέκονται δίπλα, τον Άγιο Νικόλα, οι οποίοι στέκονται δίπλα. Είναι τεράστιο το. Δηλαδή και χαιρόμαστε πράγματι που ο αριθμός τελικά των σωματείων, των εθελοντικών, των φιλανθρωπικών και λοιπόν σωματείων είναι τόσος μεγάλος, γιατί αυτό μας δίνει δύναμη και κουράγιο, γιατί τα θέματα αυτά δεν έχουν περιορισμό, δεν έχουν όρια. Η φιλανθρωπία, η αλληλεγγύη κτλ. Δεν έχει όρια. Ξεκινάει από εκεί και σταματάει εκεί. Λοιπόν, είναι χωρίς όρια. Και ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, θα παραδώσουν στις επόμενες γενιές, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν και νέα άτομα μέσα, νέοι άνθρωποι, και αυτό το έργο το τεράστιο θα συνεχιστεί. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για μας. Ας μην επεκταθούμε ή θα παρεξηγηθούμε, κάποιους θα ξεχάσουμε. Για ποιους να μην μιλήσει, για τη φιλαρμονική και για ποιους. Ναι, τα είπαμε την ημέρα εκείνη, είπαμε έτσι γενικά. Ο χρόνος είναι λίγος εδώ, δεν έχουμε τον χρόνο για να σταθούμε. Καλό θα είναι να ομαδοποιούνται αν κάποια άλλη στιγμή, ας πούμε, οι θεματικές τους. Μα έτσι είχε γίνει. Ομαδοποίηση έγινε. Απλώς τη φιλαρμονική την αφήσαμε στο τέλος ως υπηρεσία του Δήμου. Γιατί ήταν πολυπληθέστατη και έμεινε στο τέλος η φιλαρμονική. Γιατί είναι μια υπηρεσία του Δήμου που έχει έναν ή δύο δημόσιους υπαλλήλους, δημοτικούς υπαλλήλους, και όλοι οι άλλοι είναι εθελοντές. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, από μικρούς μέχρι μεγάλους, και ένας τεράστιος αριθμός. Και νομίζω ότι με ευχαρίστησαν τόσο εκείνοι, γιατί
επιλέξει, μου είπαν κάποιοι 20 χρόνια μας λένε ότι θα μας θυμίσουν, αλλά δεν μας θύμισε ποτέ κανένας. Σας λέω δηλαδή κάποιες και άλλα θέματα. Δεν χρειάζεται, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι θέλει ο άνθρωπος? Ακριβώς αυτό θέλει. Ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ για να αναγνωρίσεις τέλος πάντων ως πολιτεία, ως τοπική αυτοδιοίκηση, την συνεισφορά αυτών των ανθρώπων στην κοινωνία της Καλλίμης. Σίγουρα οι προσπάθειες αυτές που γίνονται από τις εθελοντικές ομάδες δεν γίνονται για να επιβραβευθούν. Αλλά αυτό είναι εκ μέρους μια ηθική ικανοποίηση. Εντάξει, είναι μια ηθική ικανοποίηση και του δίνεις την ανακοίνη και το κουράγιο και τη δύναμη για να πάει να συνεχίσει. Δηλαδή ότι δεν περνάει το έργο απαρατήρητο. Ακριβώς. Η αναγνώριση. Έτσι, σωστά. Για να πάμε τώρα όμως στο άλλο έργο της Δημοτικής Αρχής. Ήσασταν στην Αθήνα. Είχατε συναντήσεις για το νέο αεροδρόμιο, έτσι? Είχαμε συναντήσεις με τον διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ακριβώς, με τον οποίο είχαμε μια πάρα πολύ, μπορώ να πω, όμορφη συζήτηση. Κράτησε περίπου 3 ώρες. Αναπτύξαμε λοιπόν αρκετά σημαντικά θέματα, μεταξύ αυτών τα 2 σημαντικότερα ήταν η επιτάχυνση της υλοποίησης και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάδειξης οριστικού αναδόχου στο θέμα των αεροπορικών γραμμών των επιδοτούμενων, δηλαδή μιλάμε ότι οι πτήσεις οι οποίες γινόντουσαν κατά διαστήματα 2 συν 2 μήνες, πότε η Άστρα, πότε η Sky, η Express, οι οποίοι μας δημιουργούσαν θέματα, εμείς αυτό το οποίο ζητήσαμε είναι να επιταχυνθεί η διαδικασία και να υλοποιηθεί όσο το δυνατό συντομότερο η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ανέδειξε ανάδοχο της Sky Express, προκειμένου να γνωρίζει ο επιβάτης, ο τουρίστας, ο Καλλίμιος, ο Έλληνας ο οποίος θέλει να έρθει να κάνει μια βόλτα στην Γκάλιμνο, έγκαιρα ποια εταιρεία είναι, να μπορεί και να φροντίσει να πάρει ένα φτηνό εισιτήριο οικονομικό για να μπορέσει να έρθει και σε μας. Αυτά νομίζω ότι έχουν επιταχυνθεί. Ήδη την επόμενη μέρα ξέρω ότι έχουν πάει, πήγαν στο Υπουργείο Μεταφορών, στον Υπουργό, προς υπογραφή ορισμένα θέματα, διότι έχω ενημέρωση, τρέχουν για να ολοκληρώσουν την όλη διαδικασία στο χρονικό διάστημα το οποίο πρέπει, ώστε από 1η Απριλίου να ξεκινήσει. Τώρα, αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα στο διάστημα αυτό, ίσως υπάρξει κανένα, γιατί είναι και το ελεκτικό συνέδριο, έτσι. Λοιπόν, μην ξεχνάμε, οι συμβάσεις όλες ελέγχονται από το ελεκτικό συνέδριο. Άρα, στην Ερνέα Ιδρύα, πριν τη χειροβιοκρατία. Άρα, έχουμε ελεκτικό συνέδριο. Επομένως, εκεί ίσως υπάρξει κάποια καθυστέρηση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρξει. Πάντως, αν υπάρξει κάτι τέτοιο, ίσως υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο ενός μήνα, ξέρετε, που να υπάρξει μια προσωρινή ανάθεση. Αυτό ήταν το ένα θέμα. Υπάρχει ένα παρόμοιο βέβαια και στο 9ο 12 νησιακό, να το ξέρετε. Δηλαδή η ίδια ιστορία υπάρχει και στο 9ο 12 νησιακό. Και αυτό περιμένουμε ακριβώς. Περιμένουμε και από εκεί. Ακριβώς. Το άλλο θέμα που ήταν και το εξίσου, μπορώ να πω, πολύ σημαντικό και με το άλλο, είναι η εξέταση των δυνατοτήτων τελικά ή επέκταση του υπάρχοντος, εάν αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει και εάν συμφέρει κάτι τέτοιο, και ή η κατασκευή νέου αεροδρομίου. Εκεί ο διοικητής είπε... Συγγνώμη κύριε Δήμαρχε, είναι σημαντικό αυτό. Συζητήσατε και τα δύο. Δηλαδή αν θα εξεταστεί το αν συμφέρει να... Το θέμα είναι αλληλένδετο, έτσι. Δεν μπορείς να προχωρήσεις σε άλλο αν δεν... Αυτό μας ικανοποιεί. Τις δυνατότητες του υπάρχοντος. Άρα η έρευνα η οποία έχει γίνει από πλευράς... όπως μου ανέφερε ο διοικητής, δεν έχει δυνατότητες το συγκεκριμένο αεροδρόμιο το οποίο έχουμε για επεκτάσεις. Η επέκταση η οποία υπάρχει είναι πολύ μικρή, δηλαδή το να πάμε στα 1110 μέτρα δεν πρόκειται να δώσει τη δυνατότητα στο δικό μας αεροδρόμιο να αλλάξει κατηγορία, ούτε θα δώσει τη δυνατότητα να βελτιωθούν οι συνθήκες προσγείωσης και απογείωσης. Δηλαδή εννοώ το πρόβλημα το οποίο έχουμε ακυρώσεων πτήσεων ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Άρα, εννοείται. Είπαμε ότι δεν μπορούμε να πάμε ούτε για εσωτερικές πτήσεις. Όχι για τσάρτερ μιλάμε, όχι για. Λοιπόν, αυτό ξεχάστηκε. Αυτό δεν μπορεί. Λοιπόν, επομένως στην κατηγορία αυτή ήρθε και μου είπε ο διοικητής, Δήμαρχε, συμφωνώ με την πρότασή σας για την κατασκευή νέου αεροδρομίου. Τώρα βέβαια πρέπει να εξετάσουμε επί της ουσίας τα θέματα και να χαράξουμε σε πρώτη φάση ένα σχέδιο το οποίο να μπορεί αυτό να προχωρήσει σιγά σιγά, γιατί είμαστε σε μια φάση πλέον σχεδιασμού.
Στο κομμάτι αυτό. Θα πρέπει βασικά, κύριε Δήμαρχε, να ελέγξουμε αν είναι κατάλληλη. Έχει δηλαδή ελεγχθεί και την ξέρει η ΗΠΑ επί του θέματος. Επομένως, συμφώνησε. Αυτά είναι θέματα τη ΗΠΑ τα οποία τα έχουμε περάσει πολύ πιο πριν. Λοιπόν, δεν είμαστε στο στάδιο αυτό. Θέλω να πω ότι δεν είμαστε στο στάδιο αυτό τη επιλογή τοποθεσία. Ήδη, μάλιστα, εγώ είδα και τον φάκελο και του χώρου που είχε κατά το παρελθόν ελέγξει η ΗΠΑ. Mm-hmm. Οι προτάσεις που είχαν πέσει και τέτοια. Άρα είδα και την πραγματικότητα τώρα. Γιατί μέχρι στιγμή εγώ ήταν διάφορα. Είχε υποθεί και βαθέως ότι. Όχι εκεί. Δεν είχε υποθεί εκεί. Είχε υποθεί προς τη Χαλή και προς το Κατσούνι. Mm-hmm. Λοιπόν, είχε υποθεί σε άλλες περιοχές, οι οποίες δεν προσφέρονται καταρχάς, ήταν ακατάλληλες και από τότε ήταν ακατάλληλες. Άρα στη φάση, επομένως, είναι ότι λοιπόν, τότε είναι κατάλληλο. Ναι, το συγκεκριμένο σημείο το οποίο έχουμε πει είναι κατάλληλο και συζητάμε παρακάτω. Δεν είμαστε στην καταλληλότητα. Mm-hmm. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε, άρα ο διοικητής έρχεται και πλέον προχωράμε πιο κάτω στην ιστορία αυτή. Να δούμε πώς θα κάνουμε τις πρώτες τοπογραφικές έτσι καταγραφές, αποτυπώσεις. Άρα σε αυτή τη φάση είπαμε να αναθέσω σε έναν μηχανικό της υπηρεσίας μας σε συνεργασία με έναν μηχανικό από τους δύο που έχει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να συντονίσουν τις ενέργειές τους προκειμένου να κάνουμε την πρώτη αποτύπωση. Από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε στις περαιτέρω διαδικασίες. Λάβαμε υπόψη μας ότι υπάρχουν κάποιες μελέτες μου είπε έτοιμες λοιπόν πρότυπων αεροδρομίων και στα πλαίσια αυτά ας πούμε μου είπε ότι ωραία θα μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε να ταιριάξουμε το αεροδρόμιο του Βόλου λοιπόν στη φάση αυτή το οποίο είναι ένα αεροδρόμιο μήκους διαδρόμου 2-230 κάπου τόσο είναι λοιπόν στη φάση αυτή με ένα διεθνές αεροδρόμιο μεγάλος με κτίρια κτλ. Άρα έχουμε κάποιο μοντέλο. Τώρα τις λεπτομέρειες μετά θα πάνε να τις βρούμε. Εμείς ας ξεκινήσουμε σε πρώτη φάση με την αποτύπωση. Ας λάβουμε λοιπόν ότι η διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας δέχεται αυτό εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και γιατί το συγκεκριμένο μπορεί να δώσει τις δυνατότητες ανάπτυξης όχι στη δική μας περιοχή, ενώ δηλαδή στην Κάλυμνο μόνο, αλλά να βοηθήσει και τις γύρω περιοχές, διότι είναι σε μια θέση τέτοια που είναι κοντά στη Λέρο, είναι κοντά στα άλλα νησιά και μπορεί να δώσει άλλη ανάπτυξη, άλλη δυναμική, άλλη προοπτική στο μέλλον. Αυτό θέλω να πω, νομίζω ότι σε πρώτη φάση αυτό είναι ένα καλό βήμα και πάμε πιο κάτω. Καλό είναι και είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά και αυτό θα πάρει χρόνια για το υπάρχον αεροδρόμιο. Συνήθως έτσι είπαμε, η γραφειοκρατία. Ό,τι και να είναι η γραφειοκρατία. Δεν μπορείς να μην ξεκινάς με το φόβο της γραφειοκρατίας, δεν υπονοούμε κάτι. Είναι πράγματι μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη. Όλοι αν υπάρχει η βούληση της πολιτείας, να ξέρετε όλα γίνονται γρήγορα. Είναι που λέγαμε πριν. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν. Αυτά εγώ θεωρώ. Εγώ, εντάξει, σαν Δήμος δεν είναι ένα έργο το οποίο είναι, όμως θεωρούμε δεν είναι έργο το οποίο εντάσσεται στο δικό μας πρόγραμμα και εμείς το τρέχουμε. Είναι ένα έργο το οποίο όμως τρέχουμε μαζί με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μαζί με το Υπουργείο Μεταφορών, μαζί με τον Πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος εξήγηλε κάτι τέτοιο, προκειμένου να μπορέσουμε να το τρέξουμε και να το φέρουμε εις πέρας. Θεωρούμε ότι αν το βάλουμε λοιπόν στο σημείο λοιπόν, της υλοποίησης, θεωρώ ότι αν πάρει τον δρόμο του, ό,τι και να υπάρξει, νομίζω ότι θα ακολουθήσει την διαδικασία και την υλοποίησή του. Αυτό θέλω να πω. Όχι, εγώ αλλού θα καταλήξω. Χαιρόμαστε πράγματι με αυτή την εξέλιξη και μακάρι όσο γίνεται πιο γρήγορα να προχωρούν τα πράγματα. Το θέμα είναι να μην εγκαταλείψουμε το υπάρχον, γιατί χρειάζεται κάποιες βελτιώσεις. Νομίζω ούτε κλιματισμό δεν έχει. Δηλαδή, αν μπορούσε και προς αυτή την κατεύθυνση να γίνει κάτι. Αυτά είναι θέματα του διευθυντή. Αυτό, να σας πω κάτι, δεν εγκαταλείπεται απολύτως τίποτα. Δεν είναι θέμα προτάσεις. Αυτά τώρα να σας πω κάτι. Όπως συνεργάζεται με την ΗΠΑ για το νέο αεροδρόμιο. Επειδή εγώ συνεργάζομαι μια χαρά με τον κύριο Δαγιάση, με τον Μαθιό, να ξέρετε ότι δεν μου έχει υποθεί κάτι τέτοιο, αλλά αυτά είναι θέματα καθαρά της δικής του αρμοδιότητος, που σε συνεργασία με τις δικές του υπηρεσίες μπορεί να φέρει πέρα. Εάν από εκεί και πέρα δεν μπορεί ή κάτι χρειάζεται για βοήθεια, μπορεί να αποταρθεί και γράφος προς εμάς για να μπορέσουμε να το δούμε. Γιατί της δικής του αρμοδιότητας ήταν και τα δρομολόγια και οι εναλλαγές που γινόντουσαν. Όχι, όμως βάλατε το χεράκι σας και εσείς είπατε να επισπεύσουν τις διαδικασίες. Γι' αυτό λέμε να μην εγκαταληφθεί αυτό στην προσπάθεια να γίνει το καινούριο. Απλά εγώ δεν έχω τέτοια μας ενημέρωση, δεν ξέρω πού την έχετε εσείς, τέλος πάντων. Εντάξει, μπορείτε να το δείτε όμως, το ελέγξετε. Και οι προβλογισμοί
Κυψέλη-Κυψηλίου το νέο αεροδρόμιο. Ούτε αυτό, δεν ξέρω πόσο. Είναι αρκετά εκατομμύρια. Από εκεί πέρα το δούμε. Είναι χρήματα, τα οποία ξεπερνάνε τα 20 και φτάνουν τα 30 εκατομμύρια. Δεν μιλάς για έργα μικρά, αλλά δεν είναι πολλά για... Να ξέρετε κάτι, μια και ερχόμαστε στο θέμα. Κάποιες επεκτάσεις ή βελτιώσεις που γίνονται σε κάποια αεροδρόμια τα οποία έχουν δοθεί στη Φράπορτ, σύμφωνα με τις δισπογραφές που έχουν πέσει κατά καιρούς, να ξέρετε ότι έχουν δεσμεύσει την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και πληρώνει τα έργα της τάξης των 50 ή των 60 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου τι να τα πάρει η Φράπορτ για να πάντα εκμεταλλευτεί. Λοιπόν, εάν το δούμε στη λογική επομένως αυτή και να το δούμε και ελληνικά και όπως πρέπει, νομίζω ότι στη φάση αυτή εδώ πέρα πρέπει τα χρήματα να πηγαίνουν στον τόπο τους και να μην υπογράφουμε, ξέρω εγώ, για να δίνουμε σε κάποιους. Λοιπόν, έτοιμη δουλειά θα μπορούσαν κάλλιστα. Αυτή είναι μια άποψη. Η άλλη άποψη είναι ότι κάνει έργα και η Φράπορτ που τα πήρε. Καλή ώρα το αεροδρόμιο. Η Φράπορτ. Έτσι, το αεροδρόμιο της ΚΟΥ έχει την πρώτη του πτήση. Θα έχει μάλλον την πρώτη πτήση σήμερα, μετά τη βελτίωση του αεροδιαδρόμου και διάφορα άλλα έργα. Ναι, όχι, εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Λοιπόν, για τα πλοία, κύριε Δήμαρχε, τι γίνεται τελικά. Έγινε ολόκληρη ιστορία με την εκβάθυνση, με προσπάθειες. Και τώρα είπαν ένα πλοίο τη βδομάδα. Υπάρχει, λέει, καλύτερη εξέλιξη. Γιατί, γιατί δεν δίνεται τη σωστή, ας πούμε, έτσι, εικόνα στον κόσμο? Δηλαδή, ακούει ο ένας. Όχι, αυτή την εικόνα, να σας πω εγώ τι δέχομαι. Όχι, να σας πω εγώ τι δέχομαι. Έτσι, γιατί αυτό που λέτε εσείς το μεταδίδετε. Και στη συνέχεια έρχεται σε μένα από κάποιους οι οποίοι ρωτάνε. Όχι, εγώ όμως οφείλω να σας πω κάτι. Δηλαδή, έρχεται η ερώτηση μετά σε μένα και μου λέει ακριβώς αυτό θέλω να κάνω. Δηλαδή, είπε ο άλλος. Μα δεν έχει ένα δρομολόγιο την εβδομάδα που σας την κάνει. Έτσι, είχε στα δρομολόγια που είχε ανακοινώσει. Είχε ένα. Ένα είχε. Είχε ένα. Και λοιπόν, μετά το ταξίδι σας. Δηλαδή, το πάντα. Ότι θα είναι παραπάνω. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, γι' αυτό σας το λέω. Κάποιος πολιτικός, ο κύριος Διακομιχάλης, βγήκε και είπε για ένα δρομολόγιο την εβδομάδα. Δεν είναι ένα δρομολόγιο την εβδομάδα. Είχε γραφεί, λοιπόν, έστω, ξέρω εγώ, η εφημερίδα, λοιπόν, εντάξει, η γνωστή. Λοιπόν, το ένα δρομολόγιο δεν εννοούσε ένα, εννοούσε τρία δρομολόγια που είναι με το Πάτμος, άρα τι είναι, Blue Star Πάτμος, είναι τα τρία δρομολόγια, και ένα ήταν με το Super Fast. Άρα μιλάμε επομένως σύνολο τέσσερα δρομολόγια είχαμε. Άρα η Κάλυμνος επομένως σήμερα έχει τέσσερα δρομολόγια. Και εμείς τι ζητάμε? Ζητάμε σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να έχουμε ένα δρομολόγιο κάθε μέρα. Βέβαια αυτό είναι το βέλτιστο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα το καταφέρουμε. Όμως πέρυσι που ήμασταν πάρα πολύ καλά είχαμε τρία δρομολόγια με το Πάρος ή το Πάτμος που ήταν την περίοδο εκείνη και δύο φορές την εβδομάδα με το Super Fast 12. Αυτό ζήτησα και θα το έχουμε. Δηλαδή μου είπε ο κύριος ο Θεοδωράτος ότι αμέσως μετά το Πάσχα είναι ένα θέμα το οποίο θα το δει, επειδή μου είπε Δήμαρχε, με πιέζει σε αυτή τη φάση, βρισκόμαστε σε μια δύσκολη φάση για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες και τα λοιπά και είναι λίγο δύσκολο. Αμέσως όμως μετά το Πάσχα, αμέσως μετά το Πάσχα είναι από τα θέματα τα οποία θα τα δούμε. Επομένως εγώ αμέσως μετά το Πάσχα δεν το έχω ξεχάσει, το αμέσως μετά το Πάσχα θα έχω ένα ταξίδι πάνω στην Αθήνα προκειμένου να το φέρουμε εις πέρας. Επομένως τα δρομολόγια, για να τα λέμε καλά, είναι τέσσερα την εβδομάδα, τρεις φορές το Blue Star, το Πάτμος και μία φορά την εβδομάδα το Super Fast 12. Αμέσως μετά το Πάσχα θα έχω και την συνάντηση πάνω στην Αθήνα προκειμένου τα δρομολόγια να τα φέρουμε στο περσινό επίπεδο, δηλαδή να έχουμε 3 και 2 την εβδομάδα, 5 συνολικά. Ωραία. Νομίζω ότι αν είμαστε στο επίπεδο αυτό, νομίζω ότι είναι μια καλή, έτσι, συχνότητα πλοίων, και δεν είναι μικρά πλοία, είναι όμορφα και μεγάλα πλοία, αξιόπλα, με πολύ καλή ταχύτητα. Είναι σύγχρονα πλοία, νομίζω ότι μας βάζει σε ένα άλλο επίπεδο και μπορούμε να δούμε κάτι διαφορετικό και να προσελκύσουμε και κόσμο πιο εύκολα. Ότι ήταν ένα αρχικά και με την παρέμβασή σας έγιναν τέσσερα. Okay. Δεν πήγαμε να περάσουμε εμείς κάτι. Απλώς ήταν τρία. Να μας διευκρινίσετε. Όχι, λένε, έλεγε ότι ήταν. Όχι, θέλω να λέω την αλήθεια. Λοιπόν, γιατί αδικούμε και την Blue Star. Γιατί αδικούμε και την Blue Star στη φάση αυτή. Δεν μας είχε ένα
δρομολόγιο, ποτέ δεν μας είχε ένα δρομολόγιο. Ήμασταν. Ναι, γι' αυτό λέω. Ήταν τρία δρομολόγια και εννοούσαν ένα. Έτσι το περάσανε εντέχνως από την εφημερίδα και τα λοιπά, ένα το δρομολόγιο. Οπότε κάποιος που δεν ξέρει, αυτά δέχτηκα και εγώ τα τηλεφωνήματα. Ό,τι ξέρω εγώ. Είμαστε πολίτες κι εμείς. Τι γίνεται, είναι ένα. Εμείς νομίζαμε ότι μετά το ταξίδι σας στην Αθήνα, εντωμεταξύ είχαν προσθεθεί και κάποια. Λοιπόν, εμείς μετά το ταξίδι μας και πριν από το ταξίδι μας, υπεσχέθη γιατί υπήρξε μία σύσκεψη στον Δήμο μαζί με την. Όταν είχαμε τρία δρομολόγια, δηλαδή και δεν φαινόταν ότι θα έχουμε κανένα από το Super Fast. Πήρα ένα τηλέφωνο τον κύριο Θεοδωράτο, παρουσία του Πρόεδρου του Συλλόγου Ξενοδόχων, του κύριου Τσαγκάρη και άλλων, τη κυρία Τηλιακού, των ενοικιαζομένων δωματίων και άλλων που ήταν εκεί. Από εκεί είχαμε μία πρώτη έτσι, συζήτηση την οποία είχαμε τον κύριο Θεοδωράτο και μου είπε: Όχι, δεν κόβεται τίποτα, συνεχίζει το δρομολόγιο τη Τετάρτη και Παρασκευή που ήταν. Δηλαδή, αναχώρησε Τετάρτη και άφηξε Παρασκευή το ανάποδο, θυμάμαι πώς ήταν. Λοιπόν, άρα παρέμενε η ιστορία αυτή. Από εκεί και πέρα μπήκε επομένως μια φορά, όπως ήταν κανονικά, και στη συνέχεια είπε ότι μετά το Πάσχα θα δούμε την λύση του δεύτερου, πράγμα το οποίο θα τον πάρουμε. Κλείνοντας επομένως το θέμα, θεωρούμε να πιστεύουμε ότι θα βρούμε τη λύση, θα δοθεί η οριστική λύση στο θέμα. Εμείς χαιρόμαστε που υπάρχει κινητικότητα, που το παλεύετε, προσπαθείτε να βρείτε λύσεις. Δεν μπορούμε να μην πούμε το καλό, όπως δεν μπορούμε και να μην καυτηριάσουμε να δούμε κάτι. Τα άλλα σημαντικά που θέλω να πω, γιατί να το κλείσουμε το θέμα με την. Να τα πούμε πριν πάμε σε διάλειμμα και συνεχίσουμε. Με τη συγκοινωνία είναι ότι υπήρξαν και άλλα έργα την περίοδο αυτή, τα οποία βγήκαν πάνω. Μεταξύ αυτών ήταν οι προεντάξεις των έργων. 2.176.000 που είναι η κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου. Από το ειδικό εκατομμύρια... αναπτυξιακό, θα σας ρωτάγαμε. Ειδικό μας είναι, έχουμε κάνει πρόταση. Αυτό θέλω, στείλαμε τεχνικά δελτία. Δηλαδή, στείλαμε. Το αφήσαμε για το άλλο. Αν θέλετε, το δούμε. Ωραία, τα αφήνω. Εντάξει. Αν μπορούμε να πάμε σε διάλειμμα τώρα.